Ντέπι! Ντέπι! Ελαφροπάτητη. Καλή μου το μαλάκι της. Και μικρούλα. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε. Γεια σου, Ντέπι. Πολύ λαμπερό κορίτσι. Πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Βλέπω μια μικρή κούραση στο βλέμμα και θέλω να ακούσω όλη σου την ιστορία. Τι γίνεται, είσαι πολύ μικρό κορίτσι κι εσύ. Είμαι 25. Mm-hmm. Μωρό. Είμαι μαμά. Μαμά! Ναι, έχω ένα κοριτσάκι 3 χρονών. Μπράβο! Θα σου ζήσει. Ασχολούμαι με το TikTok. Επαγγελματικά εννοείς? Μόλις έχω ξεκινήσει, 2 μήνες τώρα. Προσπαθώ, ναι. Αρκετά καλά. Μπράβο! Τι κάνεις, περίμενε, τραγουδάς, χορεύεις? Δεν τραγουδάω. Κυρίως χιουμοριστικά βίντεο, giveaway και ό,τι προκύψει. Δεν είναι συγκεκριμένο το θέμα. Με τη μικρή έχεις βοήθεια? Η μικρή μένει κυρίως με τον μπαμπά της τώρα. Έρχεται τα Σαββατοκύριακα. Α, είστε σε διάσταση με τον... Ναι, είμαστε χωρισμένοι. Είστε χωρισμένοι. Ναι. Okay. Αυτό ήταν κάτι που σε είχε πληγώσει, σε είχε ρίξει? Ίσως στα τελευταία, ναι, είχα χάσει και αρκετά κιλά με το χωρισμό μου, να πω την αλήθεια. Στα 38 κιλά έπτασα. Ναι. Όχι. Αυτό είναι επικίνδυνο. Φλέρταρα με μια νευρική ανορυξία. Αλλά ευτυχώς γρήγορα το αντιλήφθηκες και το ξεπέρασες. Ακριβώς. Έχω αλλάξει γενικά πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου και προσπαθώ να αλλάξω ακόμα περισσότερα. Η νευρική ανορεξία είναι μια μάστιγα, ειδικά στις μέρες μας. Είναι επακόλουθο λάθος προτύπων. Παρ' όλα αυτά, όλοι με τη σωστή βοήθεια και καθοδήγηση από ειδικούς και την οικογένειά μας, μπορούμε πάντα να τα καταφέρουμε. Παιδιά, ξέρετε τι δεν έχουμε αγγίξει και νομίζω ότι είναι το τολμηρό άτομο για να το αγγίξουμε? Τι? 80's. Α, έχεις δίκιο, πώς μας ξέφυγε. Ωραία δεκαετία. Ναι. Επικίνδυνη Γεννήθηκα δεκαετία. Γεννήθηκα τότε. Πολύ. Πήγε επικίνδυνη δεκαετία. Θα ήθελα να τη δω πιο iconic, να έχεις όλο αυτό το εκτόπισμα που χρειάζεσαι, να έχεις πίστη στον εαυτό σου και αυτό να φαίνεται στην εμφάνισή σου. Να μην είσαι μια συμβατική κοπέλα. Σε θα ήθελα να έχεις μια πολύ, πολύ, πολύ δυνατή και δυναμική εμφάνιση. Εγώ βλέπω ένα κορίτσι που τα έχει κουράσει τα μαλακιά της. Τα τελευταία χρόνια κάνω μόνο αλλαγές στα μαλλιά μου. Πριν από τα ξανθά, δηλαδή. Τη... Μαύρα. Άφησε το σώμα μάλλον και έπιασε πολύ... τα μαλλιά. Όχι και πολύ πετυχημένες αλλαγές, μάλλον, για να έχεις. Είχε πλατή, ναι, ξανθό, τα έκανε μαύρα και μετά πήγε από πάνω από αυτό και τα ξανά έκανε ξανθά. Και κόκκινα. Και χάλκινα. Συγγνώμη, είσαι τόσο κυκλοθυμική γενικά. Ναι. Πα στα άκρα. Τα μαλλιά μου, ναι. Και πάει σε άκρα. Δηλαδή πας από το ένα άκρο στο άλλο άκρο και αυτό το πράγμα είναι το πιο κουραστικό για τον οργανισμό σου. Όσο μου αρέσουν οι μεγάλες αλλαγές, τόσο νομίζω ότι ταλαιπωρώ τα μαλλιά μου. Εγώ θέλω αυτό το iconic 80's που φαντάζονται τα παιδιά να το αγκαλιάσω και στα μαλλιά να δημιουργήσω κάτι πολύ σύγχρονο, chic και λίγο τολμηρό. Πόσους followers έχεις τώρα εσύ στο TikTok? 21.600. Μπράβο. Χιλιάδες. Ναι. Καλά το πας. Προβολές 21.000. Σε περνάνε τις 500.000. Wow. Είσαι πολύ δυνατή. Λοιπόν, μπράβο, θα σε ακολουθήσουμε κι εμείς, αλλά ετοιμάσου μετά το Super Makeover σου να σε ακολουθήσουν πάρα πολύ ακόμη. Είμαι σίγουρη. Προφέτια. Είμαι σίγουρη ότι θα τα κάνουν όλα τέλεια. Είμαι πάρα πολύ ήσυχη και αφήνουμε στα καλύτερα χέρια.